Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Blue Sky και παρακολουθείτε όπως κάθε μέρα πλην Σαββατοκύριακου στις 2 την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Και όπως είναι φυσικό, μετά τις ανακοινώσεις στην κυβέρνηση για τη νέα δέσμη μέτρων για το μεταναστευτικό, ότι το θέμα αυτό, το ζήτημα αυτό, το πρόβλημα αν θέλετε, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ, για να μην πω ταλανίζει τις ζωές των πολιτών, να είναι στην επικαιρότητα, να είναι πρώτο θέμα. Την ώρα λοιπόν που οι μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας κλιμακώνονται, κάτι λιγότερο από 600 νέοι μετανάστες έφτασαν στη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα μέτρα ανακοίνωσαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Στέλιος Πέτσας και ο αρμόδιος συντονιστής για το μεταναστευτικό και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος έχει και τον γενικότερο συντονισμό, επαναλαμβάνω, του ζητήματος, της εφαρμογής των μέτρων και, και της επιχειρησιακής κατάστασης όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Κατασκευάζονται λοιπόν κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα στα νησιά του Αιγαίου. Νέες λοιπόν κλειστές δομές σε Μυτιλίνη, Σάμο και Χίο, ενώ οι υπάρχουσες δομές σε Λέρο και Κο μετατρέπονται επίσης σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Όλα αυτά για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να ελεγχθεί στο Ανατολικό Αιγαίο. Μάθαμε επίσης ότι 67.000 αιτήσεις σε πρώτο βαθμό εκκρεμούν και γι' αυτό η κυβέρνηση λαμβάνει τα μέτρα της. Καχύ να πούμε ότι κλείνουν οι μόρια και το βαθύ, κλείνουν οι υπάρχουσες υποδομές στη Μόρια και στο βαθύ και στη Βιάλ. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Η κατάσταση εκεί ήταν αποπνικτική. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργήθηκε επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης εκεί πέρα. Ήτανε ντροπή για τη χώρα και για την κοινωνία μας αυτό που συνέβαινε εκεί. Επαναλαμβάνω ότι πριν το 2015 δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις εκεί πέρα στη Μόρια. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα στη Μόρια. Να πούμε ότι ιδρύεται και ένα ειδικό ταμείο, θεσμοθετείται ένα ειδικό ταμείο, το οποίο πρικοδοτείται αρχικά με ένα ποσό της τάξεως των 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στόχο του έχει να ενισχύσει την τοπική αυτοδιοίκηση στις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν κέντρα για να αντιμετωπιστούν τα έκτακτα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και για τα οποία βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε μέχρι πρότινος ούτε τη δυνατότητα, κυρίως την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσει. Γιατί υπάρχουν προϋπολογισμοί στην τοπική αυτοδιοίκηση και ξαφνικά η δημιουργία εκεί ενός προαναχωρησιακού κέντρου ή μέχρι σήμερα ενός hot spot, βέβαια δημιουργούσε έξτρα πίεση σε όλα τα επίπεδα και αυτό έγινε αντιληπτό από το Υπουργείο Εσωτερικών και με τον έλεγχο του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, 50 εκατομμύρια ευρώ και επαναλαμβάνω δημιουργία ενός ειδικού ταμείου ώστε να μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτά τα μέρη πρώτου και δεύτερου βαθμού να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. 37.000 κόσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα νησιά. Τα νησιά που είναι μικρά μέρη, είναι εθνικά ευαίσθητα και όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή πνίγονται στην κυριολεξία από τις νέες αφίξεις. Νέα δόγματα στην κυβερνητική πολιτική είναι η αποτροπή, είναι οι μεταφορές, είναι και η χορήγηση ασύλου. Δημιουργείται ένας ενιαίος φορέας για χείριση συνόρων με έμφαση στις επιστροφές και στις κλειστές δομές. Ακούσαμε σήμερα ότι όλα αυτά αντιμετωπίζονται με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Και λέω δυστυχώς και με εθνικούς πόρους. Γιατί η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει, συγγνώμη για το ρήμα που θα χρησιμοποιήσω, βολευτεί από αυτή την κατάσταση, η οποία πηγάζει βέβαια από την άκρητη υπογραφή στο παρελθόν του κανονισμού του Δουβλίνου και των νέων βερσιών του, ας μου επιτραπεί ο όρος, δεν βοηθάει όσο θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να κατανέμονται εθνικοί πόροι για αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε δηλαδή για την αντιμετώπιση του προβλήματος χρήση και ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων.
Οι εγκαταστάσεις που θα στεγάσουν τους μετανάστες βέβαια θα είναι νέοι, τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα και οι μετανάστες θα στεγάζονται κατά εθνότητα, ενώ θα υπάρχει και ειδική πρόνοια για τα γυναικόπαιδα και βεβαίως για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Έχει αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά την 1η Ιουλίου του 2019 αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτό μένει, κυρίες και κύριοι, να το δούμε, δεν θα σας πω μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί νέες προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Νέες προκλήσεις κυρίως στις κοινωνίες που καλούνται εκ των πραγμάτων να φιλοξενήσουν μετανάστες. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, χθες οι 13 περιφερειάρχες δέχτηκαν πίεση από τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν υιοθετώ τον όρο του στα έψαλε. Δέχτηκαν πίεση από τον Πρωθυπουργό ώστε να συνεργαστούν στο βαθμό του δυνατού να μπορέσει η χώρα να ανταπεξέλθει σε αυτή τη σοβαρή δυσκολία. Βέβαια, οι περιφερειάρχες και οι κατατόπους δήμαρχοι έχουν βέβαια να κάνουν και με τις αντιδράσεις των κατοίκων. Δηλαδή, επειδή είναι αιρετοί, είναι πολύ λογικό να έχουν στην άκρη του μυαλού τους τι επίδραση θα έχουν όλα αυτά στην προσπάθεια που θα καταβάλουν στο μέλλον, όταν έρθει η ώρα, δηλαδή πλησιάσει η ώρα των εκλογών, σε 4 χρόνια, για την επανεκλογή τους. Το σκέφτονται αυτό. Λογικό είναι. Εκλέγονται. Η Ένωση Εφοπλιστών, μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα προσφέρει στο λιμενικό 10 σκάφη. Βέβαια, το λιμενικό είναι αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος επιχειρησιακός βραχίωνας που έχει η πολιτεία στη διάθεσή της για να εφαρμόσει την πολιτική της, κυρίως στο επίπεδο της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων και της αποτροπής. Επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν είναι δουλειά του στρατού. Έτσι, το Σύνταγμα είναι σαφές αυτά τα πράγματα, ότι για την τήρηση της ασφάλειας στα θαλάσσια σύνορα αλλά και της αποτροπής στο συγκεκριμένο, αρμόδιο είναι το λιμενικό σώμα, η ελληνική ακτοφυλακή. Το μεταναστευτικό είναι το μόνο ζήτημα, βάσει σημειομέτρησης την οποία μάλιστα είδαμε και χθες, όπου τα ποσοστά αποδοχής της κυβερνητικής πολιτικής, της γαλάζιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν εξισούνται με τα ποσοστά της προηγούμενης κυβέρνησης. 19 ακόμα τόσο είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, 21 ακόμα τόσο έχει η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ επιφυλακτικοί οι πολίτες στη μέχρι τώρα αντιμετώπιση από τη Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που ανέλαβε από τον Ιούλιο του 2019. Επαναλαμβάνω, για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισε το μεταναστευτικό, ενώ στα άλλα ζητήματα είναι προφανές ότι η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ είναι, θα έλεγα, σαρωτική. Και αυτό φαίνεται και στα νούμερα, στη συγκριτική που είδαμε των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας με τους αντίστοιχους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει πολύ καλύτερα η Νέα Δημοκρατία. Αχίλλειος πτέρνα, επαναλαμβάνω, της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι το μεταναστευτικό. Έχει χρόνο μπροστά της. Ας ελπίσουμε ότι για το καλό της πατρίδας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε θέση μεσοπρόθεσμα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού. Αφού μιλήσαμε και θέσαμε τις βασικές παραμέτρους του προβλήματος, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά και την ανακοίνωση εκ μέρους της κυβέρνησης του κύριου Πέτσα και του κύριου Στεφανή σήμερα, πριν από λίγη ώρα, της νέας δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, να περάσουμε στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Open. Ήταν πολύ χαρακτηριστική, αν θέλετε, το προσωπικό μου σχόλιο, ή μάλλον, για να είμαι σωστός διοντολογικά, θα σας δώσω πρώτα το ρεπορτάζ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε περίπου το 10% των τηλεθεατών. Δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά η συνέντευξη. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, προσωπικό σχόλιο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι
οι πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι ιτήθηκαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η κοινωνία δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λένε. Και παρακολουθεί κυρίως να δει πώς θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση. Είχαμε όμως ολισθήματα, τα οποία δημιούργησαν αίσθηση, όπως αυτό το που είπε ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ για την Deutsche Welle. Κύριε Τσίπρα, η Deutsche Welle δεν υπήρχε στη διάρκεια της κατοχής. Οι Έλληνες δεν άκουγαν την Deutsche Welle. Προφανώς εννοούσατε κάτι άλλο, το BBC. Η Deutsche Welle άρχισε να εκπέμπει το 1953, κάτι λιγότερο από 10 χρόνια αφότου οι Ναζί έφυγαν από την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι μαραθώνιος για να τερματίσει, απαντώντας έτσι στην κριτική ότι πορεύτηκε περίπου μισό χιλιόμετρο με την πορεία και όταν αυτή έφτασε έμπρος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, εκείνος αποχώρησε. Είπε ότι η πορεία είχε αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Είπε ότι ο ίδιος δούλεψε για τη βελτίωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Είπε ότι κατέθεσε ως πρωθυπουργό στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Είπε ότι δεν μετήχε παλαιότερα στην πορεία, καθώς αυτή έχει αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα και δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα με την παρουσία του. Μίλησε για παλινόρθωση. Προσέξτε την έκφραση. Παλινόρθωση έχει σημειολογική σημασία. Ενός συστήματος που ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας. Σας έχω νέα, κύριε Τσίπρα. Έτσι αποφάσισαν δημοκρατικά οι πολίτες στην κάλπη και είπε πως είναι αστείο στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας το δόγμα νόμος και τάξη. Και είπε επίσης, συγγνώμη πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου, ότι είναι γελία η αλλαγή στον ποινικό κώδικα για τις Μολότοφ. Τον άκουσα μάλιστα γιατί παίζαν αποσπάσματα τη συνέντευξή του χθες στα ραδιόφωνα το πρωί και ερχόμενος εδώ άκουσα τη συγκεκριμένη δήλωσή του δύο ή τρεις φορές. Είπε για τη Μολότοφ ότι είναι το ίδιο να την κρατάς και το ίδιο να τη χρησιμοποιήσεις. Μα είναι οπλοκατοχή, κύριε Τσίπρα, η Μολότοφ. Και δεν νομίζω ότι ο μέσος πολίτης βγαίνει από το σπίτι του με μια Μολότοφ στην τσάντα για πανενδεχόμενον, για να το πω έτσι. Σε αυτή τη χώρα η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία απαγορεύεται δια νόμου. Και η Μολότοφ είναι όπλο. Υπενθυμίζω λοιπόν στον Πρωθυπουργό μας το τι συνέβη στη Μαρφίν πριν από μερικά χρόνια, όπου 4 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Είναι απίστευτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά. Νομίζω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Ένα κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω αριστεριστικό, να ψάχνει να βρει δικαιολογίες για να καλύψει πολιτικά, ιδεολογικοπολιτικά αν θέλετε, αυτούς οι οποίοι μετέχουν σε μπάχαλα. Γιατί αν βγαίνεις το πρωί ή το μεσημέρι το βράδυ έχοντας στην τσάντα σου, στο σακίδιό σου μια Μολότοφ, πας γυρεύοντας. Κανένας νομοταγής πολίτης δεν βγαίνει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρο από το σπίτι του, κουβαλώντας Μολότοφ μαζί του. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα και χθες το βράδυ σκεφτόμουν, βλέποντας την ειδησιογραφία και ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, πώς είναι δυνατόν να γλιτώσαμε, πώς είναι δυνατόν να κυβερνούν αυτοί οι άνθρωποι 4,5 χρόνια τη χώρα. Με αυτή τη λογική και αυτή την νοοτροπία. Και βέβαια, ήταν λογικό αυτοί οι άνθρωποι να διαλύσουν την ομάδα Δέλτα, που ήταν μια πολύ αποτελεσματική ομάδα άμεσης παρέμβασης, μόλις έγιναν πρωθυπουργοί και μία μέρα αφότου είχε γίνει μια συνέντευξη τότε από στελέχη εξτρεμιστικών αριστερών οργανώσεων μέσα στην Ευελπίδων. Τα ζήσαμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Τα ζήσαμε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Λεωνίδας ο Καβάκος, ο παγκοσμίως γνωστός Έλληνας μουσικός, ο οποίος είπε ότι ένας από τους λόγους που έφυγα από την Ελλάδα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άντεχα αυτή την αισθητική του πράγματος. Το είπε ο άνθρωπος. Το είπε. Δεν το λέω εγώ. Αλλά φανταστείτε πώς κάποιοι λογικοί συμπολίτες μας, έτσι, αισθάνονταν βλέποντας να διαλύεται η ομάδα Δέλτα, κάποιους να ξεδοντιάζουν επίτηδες την αντιτρομοκρατική. Και αναρωτιέμαι εγώ πόσες επιτυχίες είχε η αντιτρομοκρατική στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πόσες έχει μέσα στο τρίμηνο που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν ήθελαν το ξεδόντιασμα των κυκλωμάτων τρομοκρατίας στη χώρα μας. Υπήρχαν κάποιοι που αδιαφορούσαν
όταν καιγόντουσαν λεωφορεία και τρόλεϊ έξω από το Πολυτεχνείο και απλά άλλαζαν τα δρομολόγια των τρόλεϊ και των λεωφορείων για να μην καίγονται, αντί να συλλαμβάνουν αυτούς που το έκαναν. Και βέβαια μιλάμε για τους ίδιους οι οποίοι διατήρησαν το πανεπιστημιακό άσυλο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ένας μαθητής πλησίασε χθες τον κύριο Μητσοτάκη όταν αυτός αποχωρούσε από το Ίδρυμα Νιάρχος μετά την ανακοίνωση της εκκίνησης της εκστρατείας για το αντικαπνιστικό και του είπε «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για το πανεπιστημιακό άσυλο». Είναι λογικό ένας φοιτητής, προσεχώς φοιτητής αν θέλετε, να ανησυχεί βλέποντας αυτή την κατάσταση στα ελληνικά ΑΕΗ. Την κατάσταση που επικρατούσε μέχρι πρότινος. Γιατί τώρα γίνεται μία προσπάθεια εξορθολογισμού και ας μην τρέφουν αυταπάτες στην Κουμουνδούρου, η άποψή τους για το πανεπιστημιακό άσυλο δεν είναι καν μειοψηφική. Στα μάτια του κόσμου είναι περιθωριακή. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος γιατί να δημιουργούνται εστίες ανομίας μέσα σε θύλακες στις πόλεις που είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Γιατί η νομοθεσία, υπάρχει μια πρόβλεψη στο Σύνταγμα που να λέει ότι υπάρχουν εξαιρέσεις από την τήρηση των νόμων σε ορισμένα σημεία της χώρας. Από πού και ως πού προκύπτει αυτή η λογική, αυτή η νοοτροπία. Άκουσα και την κυρία Πέρκα, χθες βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι οι πέτρες που βρέθηκαν σε διαμερίσματα και ταράτσες πέριξ των χώρων όπου γίνονται μπάχαλα στη διάρκεια συγκεκριμένων περίοδων και μάλιστα σε διαμερίσματα που είχαν ενοικιάσει αντιεξουσιαστές, ήταν γιατί εκεί μέσα γινόταν ανακαίνιση. Συγκινηθήκαμε ακούγοντας τέτοια πράγματα. Καταλάβατε, από την αθωότητα που εκπέμπουν όλα αυτά. Κύριε Πέρκα μου, όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να βλέπω ανθρώπους σε κόμματα τα οποία θεωρητικά κινούνται εντός δημοκρατικού πλαισίου να κάνουν προσπάθεια να δικαιολογήσουν τέτοιου τύπου καταστάσεις. Εγώ στο δικό μου σπίτι πάντως δεν έχω βουνό από πέτρες. Ούτε θα βρείτε αντιασφυξιογόνες μάσκες. Λοιπόν, κτηματολόγιο κυρίες και κύριοι. Πριν από μερικά χρόνια ολοκλήρωσα την συγγραφή ενός βιβλίου με τίτλο 1996-2004 «Το μεγάλο ψέμα». Και δεδομένου του ότι είχε συμβεί στη διάρκεια της διακυβέρνησης Σιμίτη το 2001 με την απομάκρυση του Κώστα Λαλιώτη από το αρμόδιο Υπουργείο και την αντικατάστασή του από την κυρία Βάσο Παπανδρέου τότε, θυμάμαι ότι ο κ. Λαλιώτης, παρότι δεν συνήθιζε να ταξιδεύει, είχε μεταβεί τότε στις Βρυξέλλες για να εξηγήσει στους εταίρους μας πού οφείλεται αυτή η τεράστια καθυστέρηση στο θέμα της εκτέλεσης του έργου του κτηματολογίου, το οποίο κατ' εμέ, αν θέλετε την άποψή μου, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Όχι ως προς κάποιο θέμα διαφθοράς, ως προς το θέμα της ανικανότητας για την εκτέλεση του έργου. Μια υπόθεση η οποία προκάλεσε βέβαια μαζικά πειρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν πίστευε στα μάτια της, βλέποντας διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, και τις βάζω όλες μέσα στο κάδρο, να μην μπορούν να εκτελέσουν το έργο του κτηματολογίου. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα στη μαζική αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 1,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες συμπολίτες μας, για την ενημέρωση, είναι προειδοποιητικά email για την ενημέρωσή τους ότι λύγει η προθεσμία στα τέλη Νοεμβρίου για τη δήλωση ιδιοκτησίας. Προσοχή λοιπόν, γιατί από τις αρχές του 2020 αναμένεται, όπως προειδοποιούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η υποβολή τσουχτερών προστήμων. Σε ποιους αφορούν όλα αυτά? Αφορούν στις περιοχές της Καστοριάς, της Φλόρινας, της Εύβοιας, της Αχαΐας, της Λακωνίας, της Αργολίδας Κορινθίας. Νομίζω ότι στην Αχαΐα υπάρχει μια εστίαση στο Αίγιο. Στην Αργολίδα λοιπόν, στην Κορινθία, στη Σάμο, στη Χίο, στην Ικαρία, στην Μεσσηνία και σε τμήμα της Μαγνησίας και των Σποράδων. Θα έλεγα κυρίες και κύριοι ότι
Είναι ντροπή να είμαστε εν έτη 2019 και να μην έχει ολοκληρωθεί το έργο του κτηματολογίου δεκαετίες αφού το ξεκίνησε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι λόγω ιδιομορφιών ιστορικών κυρίως, γιατί στην Κύπρο υπάρχει κτηματολόγιο, η Κύπρος βέβαια στο παρελθόν ήταν Βρετανική απικία, από τον 19ο αιώνα, και να φτάνουμε σήμερα εδώ και να πρέπει το κράτος, το οποίο βέβαια καθυστερεί στην εφαρμογή του έργου, να πιέζει τώρα για την ολοκλήρωση του έργου. Εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί στην Ευρώπη τραβούν τα μαλλιά τους με αυτά τα ζητήματα. Και αυτή την αδυναμία της χώρας μας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ενός και στις λειτουργίες ενός σύγχρονου κράτους. Παρακαλώ λοιπόν τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει να σπεύσουν, να ολοκληρωθεί όλο και να μην φτάσουμε στο σημείο, στα τέλη του 2020, να συζητάμε πάλι για το κτηματολόγιο, για καθυστερήσεις, για την απειλή επιβολής τσουχτερών προστήμων. Λοιπόν, μείζον θέμα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Υπήρχε μεν πρόνοια, όμως τώρα υπάρχει και συνταγματική κατοχήρωση. Στο άρθρο 21 πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία θεωρητικά εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση όλων όσοι βρέθηκαν σε δυσχερή θέση στη διάρκεια της πολυετούς κρίσης που εγκλώβησε τη χώρα μας σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. 760 εκατομμύρια είναι το ποσό που προβλεπόταν για το 2019. Στα επόμενα έτη το ποσό ανέρχεται στο 1 δις και από 450.000 πολίτες οι οποίοι καλύπτονταν μέχρι σήμερα θα καλύπτονται 800.000 στο εγγύς μέλλον, και αν θέλετε και την άποψή μου την προσωπική, και λίγοι είναι. Γιατί το γεγονός και μόνο ότι υπάρχουν πάνω από 4 εκατομμύρια οφειλέται στην εφορία, παρά τις απανωτές ρυθμίσεις που έχουν γίνει, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι οφειλέτες για μικρά ποσά, αναδεικνύει και το βάθος της φτωχοποίησης στη χώρα μετά από 10 χρόνια πολιτικών λιτότητας, μνημονιακών πολιτικών. Πρέπει η φτώχεια σιγά σιγά να εξαλειφθεί, σιγά σιγά, στο βαθμό του δυνατού, με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή, δεν πρέπει σε 2 χρόνια από σήμερα να μιλάμε με τους ίδιους όρους. Πρέπει να έχουμε τελειώσει με αυτό. Πάνω από 500.000 νέοι Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς είναι γόνοι φτωχών οικογενειών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους και τα παιδιά έπρεπε να εργαστούν. Δεν έβρισκαν εργασία εδώ. Και όσοι είχαν και τη δυνατότητα λόγω σπουδών ή κατάρτισης γενικότερης επαγγελματικής, έφυγαν στο εξωτερικό. Πολλές φορές, χθες είχαμε εδώ ένα συνδικαλιστή της αστυνομίας, αλλά αναφέρομαι και σε άλλες ειδικότητες, και μάλιστα σε ειδικότητες οι οποίες απασχολούν ανθρώπους με πολυετείς σπουδές, όπως είναι παραδείγματος χάρη νοσοκομιακοί γιατροί. Οι αμοιβές των ανθρώπων αυτών είναι εξευτελιστικές. Και δεν μπορεί ένας γιατρός, ο οποίος είναι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο με 1,5 χιλιάρικο, που δίνει μάχη για να πληρωθεί μέσω των συνδικαλιστικών του οργάνων για τις υπερορίες, να είναι εδώ με 1,5 χιλιάρικο και όταν του χτυπάει η καμπάνα με 12, 15 και 20 χιλιάρικα στο εξωτερικό να μην πηγαίνει. Ποιος δεν θα πήγαινε? Και ο άλλος σπούδασε 10, 12 χρόνια, έκανε αγροτικά, έκανε ένα σωρό χρόνια να πάρει τις ειδικότητές του. Οι περισσότεροι Έλληνες γιατροί έχουν ειδικότητες. Τι σημαίνει αυτό? Όσοι δεν ασκούν γενική ιατρική, δηλαδή όσοι. Και αυτοί είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Είναι λογικό να πάει ο άλλος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους γιατρούς, αναφέρομαι και στους νοσηλευτές, αναφέρομαι και στους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους, οικονομολόγους, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία παρόφεσαν και μεταπτυχιακά, τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό, στα οποία οι γονείς τους έφτιασαν αίμα στην κυριολεξία για να τα σπουδάσουν, επενδύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον, και σήμερα βλέπουν τα παιδιά τους να είναι στο εξωτερικό, δεν τα βλέπουν τα παιδιά τους. Και έτσι πλήττεται και ο θεσμός της οικογένειας, πλήττεται και το μέλλον της χώρας, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό είναι πολύ χρήσιμοι για την συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια, για την ανάκαμψη της χώρας, την οικονομική ανάκαμψη. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι λέμε τα ίδια και τα ίδια. Όμως,
Πολλά χρόνια λέμε τα ίδια και τα ίδια και όμως δεν έγινε τίποτα. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι καταβάλλεται μία προσπάθεια δεδομένων και των οικονομικών μεγεθών τα οποία σιγά σιγά βελτιώνονται, να αλλάξουν τα πράγματα, να αντιστραφεί αυτή η πορεία προς τα κάτω. Έχουμε και ουσιαστικά όλα φαίνεται ότι πήγαν καλά με την τέταρτη αξιολόγηση, γίνανε δεκτά όλα, προϋπολογισμοί, ιστορίες. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το πράσινο φως στην Ελλάδα και θεωρεί ότι και πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τους κανόνες που επιβλήθηκαν στο παρελθόν λόγω της δυσκολίας στην οποία βρέθηκε η χώρα, αλλά και οι πολιτικές που ακολουθούνται από τη νέα κυβέρνηση έχουν αναπτυξιακό πρότυπο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και μαζί με άλλες προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση συνολικότερα, ειδικά στο αναπτυξιακό πεδίο, δείχνουν τα πράγματα. Η κυβέρνηση αυτή θα κριθεί όταν έρθει η ώρα και θα κριθεί πολύ αυστηρά, γιατί ήταν και πολύ φιλόδοξη. Μπήκε και η αλήθεια είναι έτσι με κέφι στη δουλειά. Είπαμε πριν από λίγο ότι αν εξαιρέσουμε το μεταναστευτικό, όπου οι πολίτες λογικό είναι να έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για την πολιτική που ακολουθήθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες, σε όλα τα υπόλοιπα πεδία η κυβέρνηση δείχνει να το παλεύει. Θα υπάρξουν και προσλήψεις στην αστυνομία, προσλήψεις στα νοσοκομεία, προσλήψεις στην ειδική αγωγή, η οποία χρήζει επιγόντως αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα. Η ειδική αγωγή είναι και ένα... είναι και ένας τομέας πολιτικής όπου θα κριθεί και η ανθρωπιά μας και η ανθρωπιά αυτής της κυβέρνησης, όχι μόνο στο πεδίο της εξάλειψης φτώχειας. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν παιδιά στις υποδομές της ειδικής αγωγής, στα σχολεία της ειδικής αγωγής, και αυτοί παρακολουθούν με πάρα πολύ προσοχή, σχολαστικά θα έλεγα, το πώς κινείται η κυβέρνηση σε αυτό το πεδίο. Οπότε και εγώ από την πλευρά αυτή και τη δυνατότητα που μου δίνει το βήμα αυτό θα παρακαλούσα την κυρία Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Παιδείας, ειδικά σε αυτό το θέμα να επιδείξει τη μέγιστη προσοχή. Η ειδική αγωγή είναι ένα κομμάτι της παιδείας στο οποίο κρίνεται εμπολής και ο πολιτισμός μας. Θα ήθελα να περάσω στο θέμα της αστυνόμευσης και της δημόσιας τάξης. Αυτό το οποίο ηρωνεύτηκε χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουν την κακή συνήθεια στο ΣΥΡΙΖΑ να βλέπουν την κοινωνία με το δικό τους κάτωπτρο και να μην αποβάλουν τα δικά τους γυαλιά, αδυνατώντας να δουν πώς βλέπει τα πράγματα ο μέσος πολίτης. Ο μέσος πολίτης χαίρεται όταν βλέπει την αστυνομία. Χθες είχαμε ένα συνδικαλιστή εδώ της αστυνομίας, γνωστό στο ευρύτερο κοινό, με τον οποίο συζητήσαμε το θέμα. Αλλά δεν περίμενα από τον εξαιρετικό κύριο Κρικέτο να μου το πει αυτό, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι συμφώνησα μαζί του, ότι ο κόσμος θέλει να αισθάνεται την παρουσία της αστυνομίας, ειδικά στις φτωχογειτονιές, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από το έγκλημα. Πιστέψτε με, αυτοί που έχουν υψηλότερα εισοδήματα, αν και πλήττονται και αυτοί από την εγκληματικότητα και έχουν και αυτοί δικαίωμα να προστατευτούν από την εγκληματικότητα, έχουν όμως περισσότερα μέσα στα χέρια τους να ανταπεξέλθουν στη φύλαξή τους. Από εκεί και στη φύλαξη των περιουσιών τους. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να πούμε ότι η ασφάλεια, η διαβίωση σε ασφαλές περιβάλλον είναι δικαίωμα των πολιτών. Προσέξτε, δικαίωμα. Και είμαι υποχρεωμένος να πω, μιλώντας προς την κυβέρνηση, ότι η δημόσια τάξη, η εγκληματικότητα συνδέονται άμεσα με το μεταναστευτικό. Είχαμε και το περιστατικό στον Ίασμο, όπου ένας μετανάστης, λάθρο μετανάστης, από χώρα του Μαγκρέμπ, μαχαίρωσε αστυνομικό, ο οποίος προσπάθησε να τον ελέγξει. Η δουλειά της αστυνομίας είναι να ελέγχει. Και η δουλειά του οποιοδήποτε βρίσκεται στην εθνική επικράτεια είναι να δέχεται τον έλεγχο. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Αυτά συμβαίνουν στις ευνομούμενες πολιτείες, αυτό συμβαίνουν στα ευνομούμενα κράτη. Έτσι είναι, έτσι ήταν, έτσι είναι και πρέπει να είναι. Μάλλον δεν ήταν έτσι στο παρελθόν και νομίζω ότι κάποιοι το πλήρωσαν εκλογικά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Blue Sky και παρακολουθείτε την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα και ήρθε η δική σας ώρα, το δικό σας
μισάωρο για την ακρίβεια, αφού είπαμε 5-6 πράγματα για την επικαιρότητα σήμερα, γιατί πρέπει να υπάρχει μια βάση συζήτησης. Είναι μια εκπομπή δημοσιογραφική, δεν είναι ιστορική εκπομπή. Δεν σας στερώ όμως άλλο χρόνο, περνώ αμέσως στην πρώτη γραμμή. Ο κ. Γιάννης από την Αρτέμιδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, παρόλο που σας παρακολουθώ καθημερινώς. Σας ευχαριστώ. Σας ακούω. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Δύο ερωτήσεις. Τη συντάξη, ποιος μας έκοψε το 13, ποιος ήταν υπουργός. Όρισε. Οι συντάξεις το 2013 ναι. περικόπηκαν ναι. από την τότε κυβέρνηση, συγκυβέρνηση ναι. της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Απάντησα στο ερώτημά σας. Ποιος ήταν υπουργός. Τι με ρωτάτε ποιος ήταν υπουργός, τι σημασία έχει ποιος ήταν υπουργός. Έχει σημασία, ήταν ο Βρούτσης. Ναι, λοιπόν. Αυτός που σήμερα λέει θα μας δώσει, και ο Μητσοτάκης το είπε, θα μας δώσουν τα αναδρομικά. Δεν θέλετε να τα πάρετε. Συγγνώμη, εγώ από το 2013 που έγινε αυτή η δουλειά έχω χάσει 9.000 ευρώ. Συγγνώμη, το 2013 ξεκίνησαν οι περικοπές ή το 2010. Το 2013. Το 2013 ξεκίνησαν οι δικές σας περικοπές. Ναι, οι δικές μας. Γιατί οι περικοπές ξεκινήσαν νωρίτερα. Αλλά τέλος πάντων, τι θέλετε να πείτε δεν καταλαβαίνω. Ότι αυτή τη στιγμή είπαν ότι δεν, ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα κοπονηθεί επικουρικά και συντάξεις μειώσεις. Ναι. Είπα ότι ο Μητσοτάκης που ζήτησε την ψήφο μας ότι δεν θα πειραχτούν ούτε οι συντάξεις ούτε τα επικουρικά. Πειράχτηκαν. Ναι, βεβαίως. Εμένα μου τα έχουν πειράξει τώρα τελευταία. Δηλαδή τι μείωση είχατε. Είχατε μείωση στη δική σας σύνταξη. Και 15 από το επικουρικό. Δεν σας άκουσα. Όχι. Μου κόψανε 40 ευρώ από την κύρια σύνταξη. Ναι, ρωτήσατε για ποιο λόγο. Πήγα, δεν μας στέλνουν χαρτιά. Μισό λεπτό. Δεν μας στέλνουν χαρτιά. Παίρνετε και μου λέτε ότι υποστήκατε μια περικοπή. Ρωτήσατε ναι. γιατί έγινε αυτή η περικοπή. Γιατί εγώ δεν ξέρω για περικοπές συντάξεις. Μπορεί να έγιναν και να μην το ξέρω, αλλά σας ξαναλέω. Ρωτήσατε γιατί έγινε αυτή η περικοπή. Ρώτησα και δεν στέλνουν χαρτιά. Να γράφουν μέσα για ποιο λόγο. Ναι, αλλά και εσείς δεν πρέπει να ρωτήσετε. Είναι δική σας σύνταξη. Δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε γιατί 40 ευρώ είναι μεγάλο ποσό. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Που ρώτησα, που ανήκω. Σε ποιο ταμείο ανήκετε, κύριε Γιάννη. Ορίστε. Σε ποιο ταμείο ανήκετε. Το ΙΚΑ, οδηγός ήμουν με παρέα. Στο ΙΚΑ. Εγώ θα ρωτήσω ναι. να δω τι έχει γίνει γενικότερα, αν για χύψη λόγους, για συμψηφισμούς ή οτιδήποτε άλλο, θα ρωτήσω σήμερα και όλα στο ΙΚΑ, αν υπήρξαν περικοπές. Και ναι. θα σας απαντήσω. Σας μιλάω ειλικρινά, μου έχουν κόψει από την κύρια σύνταξη 40 ευρώ. Δεν το αμφισβητώ αυτό που λέτε. Δεν το αμφισβητώ, αλλά πρέπει να δείτε γιατί έγινε η περικοπή. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Ο κ. Οικονομάκος από το κέντρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χιδηρογλου. Ο προηγούμενος τηλεθεατής, ο κύριος Γιάννης, δεν έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν μας αφορά όμως αυτό, κύριε Οικονομάκο. Ναι, επειδή κάνει παράπονα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει αυτό. Ναι, δεν μας αφορά. Αν το άνθρωπο του κόψαν τη σύνταξη ενώ δεν έπρεπε, πρέπει να το δούμε. Ναι. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι, επειδή περάσαμε μέρες Πολυτεχνείου, ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει ότι η δημοκρατία είχε εκτελεστεί προπολού. Την 21η Απριλίου οι συνταγματάρχες απλώς τους έδωσαν τη χαριστική βολή. Έτσι είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μάλιστα. Εγώ τι θέλετε να σας πω πάνω σε αυτό. Ότι συμφωνείτε. Αυτά είναι ιστορικές δηλώσεις. Θα σας πω το εξής. Η πλήρης αποκατάσταση της δημοκρατίας, η οποία συμπεριέλαβε βέβαια και τα σχήματα της ριζοσπαστικής αριστεράς όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έγινε το 1974. Ναι. Οι καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην εκτροπή της 21ης Απριλίου του 1967 είναι γνωστές σε όλους. Θεωρώ σαφέστατα ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι η χώρα οδηγήθηκε στην εκτροπή. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι ιστορία, θεωρώ ότι από το 1974 και μετά έχουμε μια αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία η οποία μπορεί να έχει τα τρωτά της, μπορεί να έχει τις αδυναμίες της, αλλά είναι μια αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ πιστεύω, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι τα παιδιά σε ηλικία 15 με 16 χρονών, λίγο πρωτού ψηφίσουν, δηλαδή που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίζουν από τα 16,
Πρέπει να διδάσκονται την ιστορία από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και μετά μέχρι την εποχή που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Οικονομάκο. Το θέμα των σχολικών εγχειριδίων και το θέμα της μελέτης της ιστορίας είναι τεράστιο κεφάλαιο. Θυμόσαστε όλοι τι έγινε στο παρελθόν με την απόπειρα εθνομηδενιστικών κύκλων να εξαλείψουν κάποιες αναφορές στο όνομα μιας δίθεν ειρήνης και φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών, καθιστώντας, προσπαθώντας να καταστήσουν τα παιδιά ανιστόρητα. Το Σύνταγμα είναι σαφές. Η εκπαίδευση έχει ένα σκοπό, τη δημιουργία θρησκευτικής και πατριωτικής συνείδησης. Η Ελλάδα είναι εθνικό κράτος. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για το θρηματισμό του εθνικού κορμού, η οποία θα γίνει μέσω του θρησκευτικού και εθνικού αποχρωματισμού της χώρας, αλλά αυτό είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Δυστυχώς, τα σχολικά εγχειρίδια από τα οποία διδάσκονται τα παιδιά μας είναι επιεικώς απαράδεκτα. Θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό. Ένα. Ότι ο εθνικοαπελευθερωτικός αντιυμπεριαλιστικός αγώνας της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών της περίοδου 55-59 δεν περιλαμβάνεται σήμερα στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Η κυρία Ιφηγένεια από τα Κάτω Πατήσια. Καλησπέρα σας και πάλι κύριε Χιρίρογλου. Να είστε καλά. Ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στο θέμα με την συνέντευξη του τέλους πρωθυπουργού. Mm-hmm. Γιατί για μένα είναι πρωθυπουργός μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Βεβαίως και τον ενόχλησε ο νόμος και τάξη, διότι κυριαρχούσε η ανομία επί τη διάρκεια της κυβερνήσεώς σου. Είναι σωστό αυτό που λέω, ναι ή όχι? Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, δεύτερον, τον ενοχλεί τον κύριο Τσίπρα και τον κάθε κύριο Τσίπρα και τον κάθε παρατρεχάμενό του, η βουλευτή του, η τέος βουλευτή του, το ότι ζούμε σε μια χώρα πλέον ευνομούμενη. Αρχίζει να γίνεται ευνομούμενη η χώρα. Λοιπόν, δεν πάψα να φοβάμαι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Κυκλοφορώ πλέον, εχθές ήμουν σε κάποια δουλειά μου, στην Κράβα, όπου έτρεμα κάποτε να κυκλοφορήσω, και πήγα και γύρισα με τα πόδια, χωρίς να φοβάμαι. Εγώ αυτό ήθελα από αυτή την κυβέρνηση και από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, να μην φοβάμαι. Όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά, βλέπω ότι έχουν πάρει μια πολύ καλή τροχιά και έχουν μπει σε τροχιά μάλλον, όπου αρχίζουν και αποκαθίστανται κάποιες αδικίες. Οπότε δεν έχω να εκφράσω εγώ προσωπικά κανένα παράπονο. Κανένα απολύτως παράπονο. Θα ήθελα λοιπόν και κάποιοι κύριοι οι οποίοι αμφισβητούν τις προθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη να σκεφτούν λιγάκι τι περάσαμε από τον ΓΑΠ, ο οποίος έλεγε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι τον σταμάτησε κάποιος συνταξιούχος στον δρόμο και του είπε να του κόψει και τελείως τη σύνταξη αν χρειαστεί για την πατρίδα. Λοιπόν, αυτά είναι τα... Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Δεν θέλω να γίνω αγενής, δεν θέλω να γίνω αισχρή. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας υπερευχαριστώ που με ακούσατε και με ανεχθήκατε. Να είστε καλά, κύριε Ιφηγένεια. Ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε. Η εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευημερία και τη γαλήνη των πολιτών. Δεν υπάρχει ευημερία, δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο ζωής, αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί προς πάσα κατεύθυνση. Ο κ. Γιώργος από την Κυψέλη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Χιδρού. Εκτιμώ βέβαια την αντικειμενικότητα σας στα γεγονότα που πάντοτε τα σχολιάζετε. Και άλλα, έχω μια ηλικία που πιθανό να υπερβαίνω κάπου κατά 30 χρόνια την δικιά σας ηλικία, από ό,τι υπολογίζω κατά περίπτωση. Και αλλά θέλω να είμαι και εγώ αντικειμενικός. Δεν είμαι εναντίον κάθε δικτατορία σε κάθε απολυταρχικού καθεστώτος. Αλλά τα γεγονότα τότε, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε μια φήμη ότι πιθανόν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου υποδαβλιστήκαν πιθανόν από τους Αμερικανούς. Διότι τότε οι Αμερικανοί είχαν κάποια αντίθεση με τον Παπαδόπουλο και πιθανόν να θέλουν να τον ανατρέψουν. Βέβαια, τα γεγονότα έγιναν, ο Παπαδόπουλος έφυγε, ήρθε ο Ιωαννίδης και συνέπεια όλη αυτή του μικρονοϊκού Ιωαννίδη ήταν ότι χάσαμε τη μισή Κύπρο. Εδώ επιτρέψτε μου να πω κάτι που δεν πρόλαβα να πω χθες. Αγαπητέ κύριε Γιώργο. Ναι.
ότι κάποιος τράβηξε την ελληνική μεραρχία από την Κύπρο και την έφερα στην Ελλάδα. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Επειδή είμαι επιζώντης κυπριακής τραγωδίας, έφυγα 5 χρονών παιδάκι από την Κύπρο το 1974. Την έδιωξε ο Μακάριος, δυστυχώς. Όχι. Όχι, κύριε Γιώργο. Αν θέλετε να μιλήσουμε για ιστορία, να μιλήσουμε. Αλλά και με όλο το σεβασμό, γιατί μιλάω σε έναν άνθρωπο που είναι μεγαλύτερός μου, επειδή είμαι και εγώ μελετητής ιστορίας, ο Μακάριος δεν ήταν σε θέση να διώξει κανέναν. Όχι, απέτυχε να φύγει. Και εγώ μπορώ να απαιτήσω να μετακινηθεί ένα κτίριο. Δεν γίνεται. Αυτά. Ακούστε, κύριε Γιώργο. Ακούστε. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν παρέμενε η μεραρχία εκεί, θα αμφιβάλλω έναν Τούρκο θα μπορούσε να κάνουν τη ζωή. Αν ήταν η μεραρχία εκεί, κύριε Γιώργο, οι Τούρκοι δεν θα τα είχαν καταφέρει να ελέγξουν τμήμα της Κύπρου μας. Και ναι, να το έχουν ακόμα και σήμερα, μέχρι σήμερα, σε παράνομη κατοχή. Θα σας πω ένα πράγμα. 100%. Η ιστορία, ακούστε, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Και εγώ και εσείς και οποιοδήποτε. Απόλυτα. Λοιπόν, ο Μακάριος δεν ήταν σε θέση να διώξει κανέναν. Την ελληνική μεραρχία από την Κύπρο την τράβηξε ο Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Ο κύριος Βασίλης από το Φάλιρο. Καλησπέρα σας. Καλά τα λέτε. Τώρα να πω εγώ κάτι σύντομα για να προλάβω. Πρώτον, προχτές είδα στον Αλφα, εκεί στην Τρίπολη, έχουν εγκατασταθεί με προπληρωμένες κάρτες Σύριοι στα διαμερίσματα. Καλοί άνθρωποι, άγιοι. Ο ένας έλεγε, εγώ είμαι καθηγητής, έχω 8 παιδιά, θέλω να διδάξω εδώ στην Τρίπολη. Ο άλλος έλεγε, είμαι ξενοδοχο υπάλληλος, θέλω να δουλέψω στην Τρίπολη. Μα εγώ ξέρω ότι ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, όταν τελειώνει ο πόλεμος, λέει πότε θα γυρίσω πίσω. Εάν τότε το 1921 λέγανε στους Έλληνες της Σμύρνης, τους αφήναν οι Τούρκοι, ας είχε καεί η πόλη τους να γυρίσουν πίσω, κολυμπώνταν θα πηγαίνανε. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει, να θέλουν να ριζώσουν κάπου αλλού και να μην αγαπάνε την πατρίδα. Δεύτερον, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, να είστε σίγουροι ότι θα το πάρουν και αυτοί οι 60, 70, 75, 80 που θα μείνουν εδώ στη χώρα ξένοι για να μπορέσουν να ζήσουν. Δεν θα το πάρουν μόνο οι Έλληνες που έχουν πληρώσει και το τελευταίο ευρώ σε αυτή τη χώρα. Ένα άλλο θέμα. Πέρυσι είχε αυτή η κυρία Ακριβοπούλου στην ΕΡΤ μία εκπομπή προπαγάνδα για να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές κάθε μεσημέρι. Φέτος χάθηκε γιατί δεν βγήκε στις εκλογές του Τσίπρας, ούτε ξέρω που βρίσκεται. Αλλά για το θέμα που είχατε κουβεντιάσει εχθές, πόσοι είναι οι νεκροί στο Πολυτεχνείο, το είχε κουβεντιάσει. Και οι ιστορικοί, μεταξύ αυτών και ο κύριος Γεωργιάδης Άδωνης, έχουν πει επανειλημμένος, αλλά δεν το λένε ζωηρά τα κανάλια, ότι 7 ήταν οι νεκροί. Όχι μέσα στο Πολυτεχνείο, όχι στο προάβλιο του Πολυτεχνείου. Τριγύρω στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ αυτών ένας από άλλη χώρα και ένα μωρό από αδέσποτη σφαίρα. Αυτά είναι γνωστά γεγονότα. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Κύριε Βασίλη, ακούστε. Και χθες δέχτηκα ανάλογα τηλεφωνήματα. Η ιστορία έχει αποφανθεί για αυτά τα πράγματα. Στη συνείδηση του κόσμου, η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι μια εξέγερση κατά ενός καθεστώτος το οποίο παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ήταν ένα καθεστώς παύλα προϊόν εκτροπής συνταγματικής. Δεν δικαιούται κανένας με τη δύναμη των όπλων να καταλύει τη δημοκρατία, να φυλακίζει πολίτες, να βασανίζει πολίτες, να εκτοπίζει πολίτες. Λοιπόν, η τραγική κατάληξη γενικότερα της δικτατορίας, η οποία επιβλήθηκε στη χώρα μας με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, ήταν η απώλεια μεγάλου μέρους της Κύπρου μας. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τη συζήτηση για το πού και πώς σκοτώθηκαν άνθρωποι στη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ήταν μια εξέγερση της νεολαίας, η οποία εξέγερση κατεστάλλει δια των όπλων. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος δέκτης, κύριε Βασίλη, με όλο το σεβασμό αυτής, γιατί όπως είπα χθες, προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία πλήρωσε πολύ ακριβά στο πετσί της την, σας το λέω, το προσωπικό μου κομμάτι τώρα, πλην του ιστορικού, πολιτικού, κοινωνικού. Το προσωπικό μου κομμάτι πλήρωσε πολύ ακριβά την επιβολή της δικτατορίας στη χώρα μας και τις περιπέτειες στην οποία την έβαλαν οι συνταγματάρχες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επίορκοι συνταγματάρχες, έτσι. Επίορκοι. Πάμε στον κύριο Κώστα από την Αμφιάλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χιδηρόγλου.
Σας ακούω. Η ιστορία είναι ιστορία. Οι Αμερικανοί ζητήσαν από το Μακάριο να τους παραχωρήσει βάση. Ο Μακάριος το έπαιζε τότε αδέσμευτος με την Ινδία και τη Γιουγκοσλαβία μαζί. Οι Αμερικανοί έπρεπε να τον ανατρέψουν. Ο Παπαδόπουλος δεν δέχτηκε να τον ανατρέψει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους. Στήσανε το Πολυτεχνείο και ανατρέψανε τον Παπαδόπουλο. Ήρθε ο Ιωαννίδης. Το Πολυτεχνείο δεν αποκατέστησε τη δημοκρατία. Άλλαξε τη δικτακτορία. Ήρθε ο Ιωαννίδης, ανέτρεψε το Μακάριο και μπήκαν οι Τούρκοι μέσα. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Κώστα, τι θέλετε να πείτε όμως, πού θέλετε να καταλήξετε? Ενδιαφέρουσα η εξιστόρηση της δικής, από τη δική σας από τη δική σας σκοπιά, αλλά πού θέλετε να καταλήξετε? Θέλω να καταλήξω ότι το Πολυτεχνείο δεν απεκατέστησε καμία δημοκρατία. Έφυγε η Χούντα όταν μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Δώσαμε τη μισή Κύπρο και αποκαταστήσαμε τη δημοκρατία. Γιατί γιορτάζεται το Πολυτεχνείο? Επειδή άλλαξε η δικτακτορία. Έφυγε ο Παπαδόπουλος, ήρθε ο Ιωαννίδης. Κύριε Αυτό Κώστα, έγινε με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Με όλο το σεβασμό. Καμία δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε. Ωραία. Με όλο το σεβασμό, σας άκουσα με προσοχή. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα στην προηγούμενη μου απάντηση. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Επαναλαμβάνω ότι προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά την επιβολή, την εκτροπή και την επιβολή της δικτατορίας την 21η Απριλίου του 1967. Προσέξτε, δικτατορία ήτανε. Και θα πω και το εξής για να κλείσω αυτό το θέμα. Μου λέτε κάποιοι, ήρθε ο Παπαδόπουλος και έφυγε ο Παπαδόπουλος και ήρθε ο Ιωαννίδης, γι' αυτό γίνεται έγινα. Χούντα 1, Χούντα 2, αλλά Χούντα παραμένει. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από τη Νέα Ιωνία. Ναι, καλησπέρα κύριε Χιδηρόγλου. Καλησπέρα. Απλώς τώρα θα προσγειωθούμε λίγο στα εγκόσμια που λένε. Θέλω να διαμαρτυρηθώ, δεν ξέρω τι να την πω, ξεφτύλα, από ανθρωπιά του ΟΠΗ. Εχθές είχα ραντεβού με οφθαλμίατρο. Έχω να αλλάξω τα γυαλιά μου από το 2008. Και μου λέει ότι ξέρεις, δεν δικαιούσε και κοντά και μακριά, αλλά πρέπει να πάρεις ένα μόνο και τα άλλα σε 4 χρόνια. Δηλαδή, εγώ ήμουν συνταξιούχος των 490 ευρώ. Έτσι, και χρειάζομαι και γυαλιά κοντά και γυαλιά μακριά, δηλαδή κάθε 8 χρόνια και μόνο 100 ευρώ. Αυτό έχει γίνει ξεφτύλα. Όταν μου το έκανε με ένα 6% κάθε μήνα, έτσι, τι μου παρέχει το κράτος? Συγγνώμη, να καταλάβω κάτι. Κάθε πότε δικαιούσε καινούργια γυαλιά, κάθε τετραετία? Μου είπανε τώρα ότι δικαιούσε κάθε 4 χρόνια, ναι, και ένα μόνο, ή κοντά ή μακριά. Άρα αντίστοιχα, επειδή είναι και μαθηματικός συνταξιούχος, μου έρχεται γυαλιά κάθε 8 χρόνια, κύριε Χιδηρόγλου. Και αυτό είναι, ξέρετε, συνολική αποζημίωση 100 ευρώ και όποτε στα βάλει ο ΕΟΠΗ. Πιστεύω ότι αυτό είναι ξεφτύλα. Δηλαδή τι θα κάνουμε εμείς? Δεν πρέπει να βλέπουμε. Κύριε Γιάννη, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Για να γυρίσω, ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ναι, αλλά δεν κοιτάζουν πλέον καθόλου, κύριε Χιδηρόγλου, την καθημερινότητα. Έτσι. Εκεί είναι και το στοίχημα όμως, κύριε Γιάννη. Αν η κυβέρνηση αυτή, το πολιτικό στοίχημα, δεν κερδίσει την καθημερινότητα και δεν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα έχουμε άλλα. Παλιά, κύριε Χιδηρόγλου, συγγνώμη, το 2008 έκανα εγώ μου γυαλιά και μακριά και κοντά και δικαιόμουν κάθε 2 χρόνια. Και τώρα με πήγαν κάθε 8 χρόνια. Σας καταλαβαίνω, κύριε Γιάννη. Συμφωνώ μαζί σας. Ελπίζω αυτά τα αυτονόητα τα οποία μας θέτετε όλοι τηλεφωνώντας, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά σας, γιατί τα γυαλιά είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε και έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής μας. Η ποιότητα της όρασής μας αφορά και στην ποιότητα ζωής μας. Έτσι, ας μην κορυδευόμαστε. Γιατί τώρα αυτά τα μικροπράγματα της καθημερινότητας δρούν σαν τη ραδιενέργεια, αθρηστικά. Μάλιστα. Και κάνουν τη ζωή μας κάπου αφόρητη. Έχετε δίκιο, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κ. Κυριάκος από την Νίκαια, τελευταίο τηλέφωνο για σήμερα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σας. Δόξα σου, Θεός. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για τον κύριο πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Πήγε στη διαδήλωση. Είπε ότι έγινε αντικυβερνητική διαδήλωση. Δηλαδή αυτός δεν πήγε να κάνει για το Πολυτεχνείο τη γιορτή. Πήγε αντικυβερνητική διαδήλωση. Άκουσες τίποτα εναντίον της κυβέρνησης? Όχι. Πήγε με ασφάλεια του κυρίου Χρυσοκοίδη. Ναι, αν δεν είχε ασφάλεια ο κύριος Τσίπρας, γιατί και ένας
δημοσιογράφος είπε ότι πήγε με μαγιά ο κύριος Τσίπρας, πήγε με τον Πουφανάκη. Με ποια ασφάλεια πήγε? Πήγε με τον κύριο Χρυσοχοίδη την ασφάλεια. Δεν θέλουμε την, δηλαδή δεν θέλουμε την αστυνομία από μια πλευρά. Εντάξει, αν θέλετε όμως την άποψή μου, αγαπητέ κύριε Κυριάκο, ένας πρώην πρωθυπουργός πρέπει να φρουρείται. Να φρουρείτε. Απλά εγώ θεωρώ, επειδή καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, ή τουλάχιστον νομίζω πως καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, ότι είναι και λίγο τραυματικό για όλους αυτούς της αριστεράς το γεγονός ότι έχουν κυβερνήσει. Και από τη στιγμή που έχουν κυβερνήσει, έχουν γίνει πια κομμάτι της εξουσίας. Γιατί γύρισε και είπε ο κύριος Τσίπρας χθες, νομίζω το ανέφερα, ότι δεν πήγαινα στο παρελθόν γιατί είχε αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα η εκδήλωση. Εγώ αυτά από τα αντιεξουσιαστικά δεν τα καταλαβαίνω. Είναι ένας εορτασμός ετήσιος, στον οποίο πηγαίνουν όσοι θέλουν να τιμήσουν, και νομίζω ότι τιμάει όλος ο λαός, τη μνήμη όλων όσοι αντιστάθηκαν στην δικτατορία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Είναι σημαντικό όμως να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τώρα, το έχει αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα, δεν είναι μαραθώνος, γι' αυτό δεν τερμάτισα. Εγώ πάλεψα για να βελτιωθούν οι αμερικανικές σχέσεις, λέγοντάς μας ουσιαστικά εμέσως πλησαφώς ότι δεν μπορούσα να πάω και έξω τώρα την Αμερικάνικη πρεσβεία να φωνάζω αντιαμερικανικά συνθήματα. Κύριε Κυριάκο, σας ευχαριστώ πολύ που τηλεφωνήσατε. Έχω μια διαφωνία με κάποιες ιστορικές απόψεις που ακούστηκαν σήμερα με αφορμή την επέτειο των εορτασμών για το Πολυτεχνείο. Είναι σαφής η θέση μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλαμβάνετε. Θέλετε ενδεχομένως να ακουστεί η άποψή σας. Οκ, ακούγεται η άποψή σας. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι ένα καλό, ξεκούραστο, γαλήνιο απόγευμα και αύριο, Θεού θέλοντος, και πάλι μαζί στις 2 η ώρα το μεσημέρι για άλλο ένα ραντεβού με την επικαιρότητα. Ο Γιάννης Ολοβέρδος δεν είναι μαζί μας αυτή τη βδομάδα. Απουσιάζει σε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Θα συνεχίσει όμως την ερχόμενη βδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, να είναι μαζί μας. Να είστε καλά και πάλι καλό απόγευμα.